Νέα σελίδα στην πολύχρονη λειτουργία του γύρισε ο διεθνής αερολιμένας Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος με τα εγγένεια των αναβαθμισμένων και πλήρως ανακαινισμένων εγκαταστάσεών του, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου πλάνου που έχει καταρτήσει και υλοποιεί η Fraport Greece για τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη των συνολικά 14 περιφερειακών αεροδρομίων τα οποία διαχειρίζεται. Σύσσωμες οι τοπικές αρχές Καβάλας και τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. Πλήθος κόσμου και φυσικά η διοίκηση της Fraport Greece παραβρέθηκε στον αγιασμό των εγγενείων των νέων εγκαταστάσεων που τέλεσε ο Μητροπολίτης Φιλίππο Νεαπόλεως Κεθάζου, κύριος Στέφανος. Και ευχόμεθα το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, ο Μέγας Αλέξανδρος της Καβάλας, να αποτελέσει μία πηγή αισιοδοξίας, μία πηγή ασφαλούς αεροπλοείας, αεροπορίας, αλλά και επισκέψεως πολλών ανθρώπων εδώ, όπως και μεταβάσεως από εδώ σε άλλα μέρη. Ήθε λοιπόν τα αποτελέσματα, αυτά τα οποία θεωρούμε σήμερα, να μας αγκαλιάσουν. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, συγχαρητήρια σε όλους σας. Για μια νέα αρχή για το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Αλεξάνδρη Ζινέλ, ο οποίος απευθυνόμενος στους τοπικούς φορείς υπογράμμισε ότι το Μέγας Αλέξανδρος είναι μια γέφυρα που συνδέει την ιστορία και τον πολιτισμό της Καβάλας με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Your Holiness, thank you for your blessings. And the kind words you have for us. It's an honor to have you here and to lead this sanctification ceremony today. I'm sure the employees and the users of this airport will always be safe after your blessings. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intracat, Πέτρος Ουρέτης, που για λογαριασμό της εταιρείας εκτέλεσε όλες τις τεχνικές εργασίες ανακαίνησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, έκανε λόγο για ένα ξεχωριστό έργο. Είπε μάλιστα πως το έργο είναι διπλά ξεχωριστό για τον ίδιο λόγο και της καταγωγής του από την Καβάλα, ενώ αναφέρθηκε και στη δυναμική του αεροδρομίου. Το τιτάνιο και σίγουρα απαιτητικό έργο της αναβάθμισης και των 14 αεροδρομίων στο κατασκευαστικό κομμάτι έχει αναλάβει μία ελληνική εταιρεία. Η εταιρεία αυτή είναι η Intracat, της οποίας ηγείται ένας καβαλιώτης, ένας άνθρωπος ο οποίος, είμαι βέβαια, νιώθει πολύ μεγάλη συγκίνηση, που στα Πάτρια Εδάφη θα μιλήσει για το κατασκευαστικό έργο της εταιρείας της εδώ στο Μέγας Αλέξανδρος. Μαζί μας ο κύριος Πέτρος Ουρέτης, διευθύνοντας σύμβουλος της Intracat. Σεβασμιότατε, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνεργάτες. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με ένα πιο προσωπικό τόνο, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πριν από πολλά χρόνια, δεν χρειάζεται να πω πόσα ακριβώς, ένας πρωτοετής φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου, που γεννήθηκε και μεγάλο στην Καβάλα, ονειρευόταν πώς να πετάξει ψηλά επαγγελματικά. Δεν φανταζόταν βέβαια ότι θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, αλλά ακριβώς γι' αυτό είμαι σήμερα πάρα πολύ συγκινημένος. Από τη μεριά του, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριος Χρήστος Μέτιος, στο σύντομο χαιρετισμό του έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα για την ανάπτυξη της Καβάλας και της ευρύτερης περιοχής. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σήμερα θεωρώ είναι μια πραγματικά σημαντική μέρα για την Καβάλα και για ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιστεύουμε πολύ στις προοπτικές ανάπτυξης του αεροδρομίου της Καβάλας. Και αυτό διότι η θέση του είναι κομβικής σημασίας. Αυτό που είπε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν είναι τυχαίο. Το αεροδρόμιο της Καβάλας, Μέγας Αλέξανδρος, βρίσκεται κοντά στην Εγνατία Οδό. Και μάλιστα η περιφέρεια επενδύει με δύο μελέτες ώστε ο ημικόμβος της Πέρνης να γίνει ένας ολοκληρωμένος κόμβος, γιατί σήμερα μπορεί να έρθει κάποιος στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος όταν έρχεται από την Καβάλα προς την Χρυσούπολη, ενώ όταν κάποιος έρχεται από την Ξάνθη προς το αεροδρόμιο της Καβάλας αναγκάζεται να μπει από τη Χρυσούπολη, να διασχίσει 4 χιλιόμετρα από την επαρχιακή οδό από τη Χρυσούπολη μέχρι και την διασταύρωση και συνέχεια να μεταβεί στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος.
Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και την χαρά να είμαστε όλοι εδώ, σεβασμιότατε, αγαπητέ πρόεδρε της Fraport. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Καβάλα και για όλη την περιοχή.